αποστάσεις. Δεν πιστεύω ότι είναι σήμερα το πιθανότερο σενάριο η ολοκλήρωση με μια συμφωνία. Πιθανότατα θα χρειαστεί και ένα νέο γιούρο, μια νέα συνάντηση. Το βέβαιο είναι, κύριε Λυρτζή και κύριε Οικονόμου, ότι έχει κερδίσει έδαφος και μέσα στους Ευρωπαίους εταίρους ότι πρώτον δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μονομερής λιτότητα, δεύτερον ότι το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε για 5 χρόνια στην πλάτη του ελληνικού λαού έχει αποτύχει, τρίτον ότι υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία οι Έλληνες έχουν δίκιο, όποια εφημερίδα και αν διαβάσετε στον ξένο τύπο, και ισχύει. Σε αυτό βοηθά και η λαϊκή κινητοποίηση, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. No. Σου λένε το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, κάτι πρέπει να γίνει για την ελάφρυνσή του. Δεύτερον, είναι εξωφρενικά υψηλά τα πρωτογενή πλεονάσματα και πρέπει να αναπροσαρμοστούν αυτά που έχει υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Τρίτον, είναι κραυγαλαία άδικη η κατανομή των βαρών. Οι πλούσιοι δεν έχουν πληρώσει. Εμείς συζητάμε συγκεκριμένα τώρα, όχι πολιτικά, κύριε Παπαδημούλη. Θα σας πω. Γιατί περνάτε σε κομμάτια από ό,τι βλέπω. Θα σας πω. Περιγράφω την ατμόσφαιρα. Ναι, εντάξει. Περιγράφει τα τρία σημεία που συζητάτε. Σύμφωνοι. Ναι, αλλά τώρα καταλάβουμε. Και τέταρτον, το κράτος που έφτιαξαν 40 χρόνια οι προηγούμενοι υποφέρει από πλευράς διοίκησης, γραφειοκρατίας και διαφθοράς και αυτό είναι μεγάλο εμπόδιο στην ανάπτυξη. Επομένως, ξεκινώ ανάποδα τώρα. Διαρθρωτικές αλλαγές μέσα. Πού τα πράγματα είναι πιο βατά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Στο σαρωτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα κάνει την Ελλάδα ένα κανονικό ευρωπαϊκό αξιοσέβαστο κράτος μέλος της Ευρωζώνης. Φορολογία, διοίκηση, διαφθορά, πελατειακό κράτος, ολιγάρχες κτλ. Δεν είναι εύκολο. Αν ήταν εύκολα, θα είχα γίνει 40 χρόνια. Σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Ναι, είναι αυτά οι ξένοι πανηγυρίζουν μόλις τα ακούνε. Λοιπόν, και σωστό. Φυσικά πρέπει εμείς να τα μεταφράσουμε σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το σχέδιο, η πολιτική βούληση. Το δεύτερο είναι τι θα γίνει με τα δημόσια οικονομικά. Εκεί αισιοδοξώ ότι με την σκληρή διαπραγματευτική γραμμή που έχει η κυβέρνηση, με τη λαϊκή στήριξη που υπάρχει, με την τάση για μια στροφή, έστω δειλή, έστω καθυστερημένη, από την μονομερή λιτότητα προς την ανάπτυξη που υπάρχει ήδη στην Ευρωζώνη. Mm-hmm. Ποσοτική χαλάρωση Ντράγκη, ελαστική ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητας, mm-hmm. πακέτο Γιούνκερ, έστω ανεπαρκές, όλα αυτά οδηγούν σε μια τάση να εγκαταληφθεί η μονομερής δογματική λιτότητα, το δόγμα μοντέλο, Μέρκελ. Το προηγούμενο μοντέλο, ναι. Πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Δεν είναι τόσο καταθλιπτική και πανίσχυρη η γερμανική γραμμή. Έχουμε ερίσματα, αλλά κύριε αυτό... δεν είστε συγκεκριμένος τώρα, με συγχωρείτε. Είστε διατεθειμένοι στην κυβέρνηση να πάρετε κομμάτι του προηγούμενου προγράμματος, του προηγούμενου σχεδίου, του προηγούμενου μνημού, όπως θέλετε πείτε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Να πατήσετε πάνω σε αυτό και να προχωρήσετε σε μια συμφωνία? Ή το έχετε απορρίψει τελείως? Καταρχήν, κύριε Οικονόμου, είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος σε όσα λέω. Τα λέω απλά, κατανοητά. Όχι, τα λέτε πιο περιγραφικά. Εμείς θέλουμε απαντώ στην ερώτηση του κύριου Λυρτζή. Παρακαλώ. Εκτός αν θέλετε να μην απαντήσω. Να απαντήσετε σε όλα. Λοιπόν, μην βάζετε διχόνοια. Λοιπόν, περιέγραφα λοιπόν το κλίμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα στοιχείο πολιτικής, ας το πω, σκοπιμότητας. Εάν όσα ανεπισήμως αποδέχονται οι συνομιλητές μας, και σας το λέω και με την πρόσθετη γνώση που μου δίνει η ιδιότητά μου, τα δώσουν και μάλιστα εύκολα και γρήγορα, τότε δίνουν ένα σήμα και στους άλλους, στους άλλους λαούς και στις άλλες χώρες, όπου η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει μια ελπίδα και μια προσδοκία ότι κάτι μπορεί αλλάζει, να σημάνει κάτι καλό και για μας που υποφέρουμε από ανεργία, από φτώχεια, από ύφεση κτλ. Λοιπόν, και αυτό εμφυλοχωρεί. Γίνεται και μια μάχη γοήτρου. Κατά τα άλλα, προφανώς μπορούμε να φύγουμε από το πρόγραμμα που τελειώνει έτσι κι αλλιώς και το οποίο έχει αποτύχει και να πάμε σε ένα καινούριο, αν υπάρχει πολιτική βούληση. Τρόποι υπάρχουν. Όπως υπάρχουν πολλοί τρόποι να μειωθεί το χρέος
Υπάρχουν και πολλοί τρόποι. Το πρόγραμμα πάντως δεν τελειώνει, κύριε Παπαδημούλη. Πολλοί τρόποι να. Το συγκεκριμένο τελειώνει, σου λέει. Το ξέρω, κύριε. Το πρόγραμμα περιμένει μια αξιολόγηση. Κύριε Οικονόμου, η οποία το είναι σε κρεμότητα. Το ξέρω, το ακούμε, κύριε. Αυτό που μου λέτε, το ακούω καθημερινά από τον κύριο Σόιμπλε. Το ακούτε γιατί είναι μια πραγματικότητα. Ναι, το ξέρω. Δεν το ακούτε γιατί δεν υπάρχει. Προφανώς. Λέω, το ακούω. Αλλά ακούω και ότι και πρέπει να το κρατάμε. Ήδη έχει αποδείξει η ελληνική κυβέρνηση ότι αυτό που μας έλεγαν οι προηγούμενοι, ότι πετύχαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και δεν υπάρχει καλύτερο, έχει διαψευστεί ήδη. Άρα από την άποψη αυτή, παράταση ήδη... εμείς δεν ζητάμε. Να πω και κάτι ακόμη. Πριν, όρο, πριν πάτε. Λοιπόν, λέω, τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Πρώτον, υπάρχει κυβέρνηση με πρωθυπουργό Τσίπρα και δεν έχει γίνει καταστροφή. Έτσι, υπάρχει χαρτί υγείας. Κύριε Παπαδημούλη, δεν είναι άδεια τα πράγματα. Θέλετε να μας πείτε ότι μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει μια επιτυχία. Πρέπει να μας τη στοιχειοθετήσετε αυτή. Ναι, πού εδράζεται αυτή η επιτυχία της κυβέρνησης. Κύριε Οικονόμου, πρέπει να έχουμε μνήμη λωτοφάγου. Όχι. Πρέπει να ξεχάσουμε τι λέγανε. Τώρα, Αργεντινή και Βενεζουέλα, εντάξει, αυτά τα έχουμε πει όλοι ότι ήταν μια ακρότητα. Ήταν η επίσημη κυβερνητική προπαγάνδα και το μότο σχεδόν όλων των τηλεοπτικών καναλιών μέχρι τις εκλογές. Δεν ήρθε ο παράδεισος όμως. Γιατί και η άλλη προπαγάνδα ήταν ο παράδεισος. Δεν τον είδα τον παράδεισο ακόμα. Βλέπω μια αγορά παγωμένη, δεν κινείται τίποτα στην πραγματική οικονομία της χώρας. Δεν τάξαμε παράδεισο. Δεν τάξαμε παράδεισο. Όχι. Τα πάντα τάξατε. Αυτούς τους συμψηφισμούς δεν τους δέχομαι. Εντάξει. Αυτοί οι συμψηφισμοί είναι για να δικαιολογήσουν μια καταστροφολογική προπαγάνδα. Εγώ μπορεί να λέω κάτι στην υπερβολή του κ. Παπαδημούλη, αλλά θα το βρούμε το μέτρο. Έχουμε... Εγώ θέλω να μου πείτε ποια είναι η επιτυχία μέχρι τώρα της κυβέρνησης. Μια και λέτε για επιτυχία. Συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί εγώ την επιτυχία τη μετράω όταν μια κυβέρνηση αρχίζει να νομοθετεί, να παίρνει μέτρα και να κυβερνά. Εσείς μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτα από αυτά. Συζήτηση κάνουμε. Είσαστε στο 20% που δεν στηρίζει την κυβέρνηση. Πιθανό. Όχι, δεν είναι το θέμα. Όλοι τη στηρίζουμε την κυβέρνηση. Κάνετε λάθος, κύριε Παπαδημούλη. Την κυβέρνηση τη στηρίζουμε όλοι οι Έλληνες. Ακούστε, κύριε Οικονόμου. Ακούστε. Από ένα σημείο και μετά κάνουμε debate. Τώρα, οι δύο μας δεν κάνετε ερωτήσεις. Λοιπόν, λέω, μετά τις εκλογές, χάρη στις ενέργειες της κυβέρνησης, αυτή τη στιγμή έχει στήριξη, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, 75-80%. Γιατί? Και σωστά. Γιατί ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει την κυβέρνηση Τσίπρα? Διότι βλέπει πρώτον ότι του είπαν ψέματα όταν του είπαν θα γίνει καταστροφή. Δεύτερον, νιώθει μια αίσθηση αξιοπρέπεια, σου λέει τουλάχιστον αυτοί το παλεύουν και έχουν πετύχει ήδη κάτι. Τι έχουν πετύχει, να το πω. Πείτε το, κύριε Οικονόμου, μπας και το καταγράψετε. Ότι αυτή τη στιγμή συζητιέται η αλλαγή πολιτικής, συζητιέται η αλλαγή προγράμματος. Συζητιέται ο τερματισμός του μνημονίου. Κανείς δεν μιλάει για τρόικα. Και σου λένε όλοι ότι να δούμε μείωση του χρέους, να δούμε μείωση των πρωτογενόπλων ασμάτων. Φυσικά τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Έχουμε μια εντολή, με αυτό θέλω να κλείσω. Καλά, η εντολή μας είναι να τελειώσουμε τη λιτότητα, να πάμε σε μια πολιτική ανάπτυξης, με μεγάλες μεταρρυθμίσεις, με δικαιοσύνη, με αξιοπρέπεια, χωρίς να μας κυβερνάει η Τρόικα με mail, εντός Ευρωζώνης. Αυτή είναι η εντολή. Ωραία. Του ελληνικού λαού. Έτσι είναι. Λοιπόν, για να πάμε τώρα όμως... Και έτσι πορευόμαστε. Εδώ όμως, κύριε Κακλαμάνη, για να έρθουμε σε εσάς, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που διαφαίνεται ως βασική θέση είναι εφαρμόστε το μνημόνιο. Αν πάρω υπόψη μου την συνυπογραφή από τον κύριο Σαμαρά της ανακοίνωσης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η άποψή σας είναι κακώς διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να αποδεχθεί την αξιολόγηση.